με την απαγωγή του κυρίου Καραμολέγκου. Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις εξελίξεις που έχουμε στην Χρυσή Αυγή, στον απόϊχο του Σάλου, που έχουν προκαλέσει οι νέες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και που εμφανίζουν μέλη, στελέχη, βουλευτές Χρυσής Αυγής να φέρουν βαρύ οπλισμό. Η Χρυσή Αυγή πέρασε στην αντεπίθεση σήμερα, δια του εκπροσώπου της Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι αυτά τα όπλα είναι ψεύτικα. Και την ίδια στιγμή έρχεται στο φως της δημοσιότητας ο διάλογος που είχαν οι άνδρες της ομάδας Δίας με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας τη νύχτα εκείνη της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αυτό είναι το φανερό άλμπουμ φωτογραφιών που είχαν αναρτήσει δημόσια στην ιστοσελίδα του στα μέλη της τοπικής οργάνωσης της Νίκαιας τον Αύγουστο του 2013, όπου ως άλλοι σπαρτιάτες ήθελαν να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, των φυσιολατρών που κάνουν ανάβαση-κατάβαση πλαγιάς, αναρρίχηση, μπάνιο στα κρύα νερά του ποταμού Νέδα και εξερεύνηση σπηλαίου στο όνομα της ιδεολογικής κατήχησης. Και αυτό είναι το κρυφό άλμπουμ της οργάνωσης, πάλι από τον ποταμό Νέδα, που τα μέλη της ήθελαν να κρατήσουν μακριά από τα βλέμματα του κόσμου, μάλλον για ευνόητους λόγους. Στιγμές από εικονικές εκτελέσεις, ναζιστικούς χαιρετισμούς ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και μικρά παιδιά, πιστόλια μέχρι και πολυβόλα μπροστά από ελληνικές σημαίες, αλλά και σημαίες με τον αγγιλωτό σταυρό, πολεμικά τυφέκια, τσεκούρια, σπαθιά, ρόπαλα, είχε φροντίσει ο πυρηνάρχης της Νίκαιας, Γιώργος Πατέλης, λάτρης όπως φαίνεται τον Καλάσνικοφ, να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Τώρα, για ακόμα μία φορά, ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής υποστηρίζει ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο γελοιότητας που εμφανίζουν ως όπλα τα πλαστικά airsoft με τις χρωματιστές μπύλες που αν σου ρίξω στο πουκάμισο θα σου αφήσει λεκέ. Βέβαια, εδώ έχουμε και τον Υφυπουργό της Νέας Δημοκρατίας Παπαδόπουλο. Πάνοπλο, όπως βλέπετε. Τον έχουμε και εδώ να συνοδεύεται από τάγματα εφόδου της Νέας Δημοκρατίας με στολές παραλλαγής, αλλά για όλα αυτά δεν έχει δώσει κανείς απάντηση. Απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Υφυπουργός Μεταφορών μέσα από την εκπομπή της Εύα Αντωνοπούλου live. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι προσπαθούν να αποκτήσουν άλοθη, προσπαθώντας να συγκρίνουν τον αγώνα αεροσφαίρισης και μάλιστα τον ομό μου στην Κοζάνη, ναι, να το συγκρίνουν με μια οργανωμένη συμμετοχή σε κάποιες παραστρατιωτικές ασκήσεις, αυτό κάνουν λάθος και θεωρώ ότι είναι αστείο. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής καλούν τον κόσμο να μην βγάλει εύκολα συμπεράσματα. Όπως για παράδειγμα έγινε με τις φωτογραφίες που έδειχναν μέλος της οργάνωσης να ποζάρει με τη στολή της Ku Klux Klan. Τότε είπαν ότι είχαν αποκριάτικο πάρτι. Εντύπωση βέβαια προκαλεί ότι σε αυτό το πάρτι φαίνεται ότι ήταν μόνο ένας ο μασκαράς. Το ίδιο συνέβη και με τις φωτογραφίες του προφυλακισμένου υπαρχηγού της οργάνωσης Χρήστου Παπά, αφού σύμφωνα με τη Χρυσή Αυγή καμία σχέση με τον ναζισμό δεν είχε. Ενώ αξίζει να θυμηθούμε και τι είχε πει ο Ηλίας Κασιδιάρης λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα για τον καθομολογία δολοφόνο του, τον Γιώργο Ρουπακιά, που στο φωτογραφικό υλικό που κατασχέθηκε φαίνεται να έχει γίνει ένα με τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Γνωρίζετε αυτό το 45χρονο που συνελήφθη για το φωνικό, τον γνωρίζετε εσείς ως... Σταματήστε να κάνετε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, κύριε Πρωτοσάλτε. Σας το είπα εξ αρχής ότι ουδεμία σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τη Χρυσή Αυγή, δεν υπήρχε καμία σχέση. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την στάση της αστυνομίας το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας, αφού όπως αποδεικνύεται ήταν μπροστά την ώρα που ο 35χρονος δέχθηκε τα θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι από τον Γιώργο Ρουπακιά. Κέντρο επί της Τσαλδάρη έχει καταγωνία αρκετά άτομα και επί της Παύλου Μελά και Κεφαλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα. 20 πρέπει να είναι. 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων, προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Κέντρο να γνωρίζετε, από ό,τι διακρίνουμε υπάρχουν και κάτι σιδερομπουνιές και κάτι ρόπαλα. Υπάρχει μια ένταση κέντρο και μια ομάδα ακόμη. Να προσέλθει κάποια ομάδα. Παραμείνετε σε απόσταση να μας δίνετε εικόνα. Θα προσέλθουν και έτερες ομάδες. Από τον διάλογο που ακολουθεί είναι φανερό πως ακόμα και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο σε στάση παθητική κατεντολή είχαν χάσει την ψυχραιμία τους. Κέντρο, ένα άτομο είναι αιμόφυρτο. Ενδεχομένως από μαχαίρι. Μας δηλώνει έναν άλλον ότι του έχει επιτεθεί. Υπάρχουν και οι δύο κύριοι στο σημείο. Κέντρο, παράκληση το ΕΚΑΒ. Ένα άτομο ενδεχομένως έχει μαχαιρωθεί στην καρδιά. Έχει χάσει τις αισθήσεις του τώρα. Κρατήστε εσείς την ψυχραιμία σας. Τι θα κάνουν οι πολίτες. Είχε ενημερωθεί. Κατανοούμε. Για το φωνικό αυτό, γιατί θα μπορούσε να έχει αποτραπεί και να είναι απλώς μια συμπλοκή.
είναι η αστυνομία. Μέχρι τέλους θα διωχθούν οι αστυνομικοί. Μέχρι τέλους οι παρόντες και οι υπεύθυνοι. Η αστυνομία από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ενήργησε με βάση τους διεθνώς παραδεκτούς κανόνες επιχειρησιακής εμπλοκής και ανταπόκρισης και σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η αποτίμηση ενός περιστατικού δεν αξιολογείται αποκλειστικά και μόνο από διαλόγους του κέντρου επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτυπώνουν τις διαδοχικές φάσεις της επιχειρησιακής εξέλιξης, αλλά όχι την πληρότητα των αστυνομικών ενεργειών. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει για το περιστατικό της ανθρωποκτονίας και όλα τα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή, διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν στη διάθεσή τους και τους απομαγνητοφωνημένους διαλόγους από το κέντρο επιχειρήσεων. Έχουμε συνδεθεί τώρα με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο για να δούμε, πρόδρομε, τι θα κάνουν τα κόμματα μετά την γνωμοδότηση που είχαμε από το νομικό συμβούλιο του κράτους υπέρ της περικοπής των βουλευτικών αποζημιώσεων των προφυλακιστέ των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Γιατί γνωμοδοτεί το νομικό συμβούλιο και τώρα πια η σκυτάλη, το μπαλάκι, έχει πάει στους βουλευτές. Ακριβώς, και έγινε μια πρώτη σύσκεψη, η πρώτη διάσκεψη των προεδρών των κομμάτων στη Βουλή το μεσημέρι. Συζητήθηκε το θέμα. Οι πληροφορίες λένε εσία πως η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο περικοπής των αποζημιώσεων των βουλευτών της Χρυσής Αυγής που έχουν προφυλακιστεί και απουσιάζουν από τις εργασίες της Βουλής, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάσσονται αρνητικά. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικαλείται το τεκμήνιο της αθωότητας. Και εκτιμά ότι άλλο ζήτημα είναι όταν ένα κόμμα κατηγορείται για εγκληματική οργάνωση και άλλο όταν πρόκειται για προσωπικές υποθέσεις. Τώρα, η Χρυσή Αυγή αντιτείνει βέβαια ότι οι προφυλακισμένοι βουλευτές της δεν απουσιάζουν αδικαιολόγητα, καθώς επανειλημμένα ζητάνε να παραβρεθούν στις συνεδριάσεις και στις ψηφοφορίες, αλλά δεν τους χορηγείται η άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Αναμένεται νέα σύσκεψη των προέδρων των κομμάτων στη Βουλή για να πάρθει η τελική απόφαση. Άρα, είναι ανοιχτό λοιπόν αυτό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, πρόδρομε. Στο σημείο αυτό, εγώ να καλησπέρισω κυρίες και κύριοι τον Δημήτρη Τσιόδρα και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καλησπέρα. Γιατί φαίνεται ότι και πάλι το μέτωπο που λέγεται Χρυσή Αυγή φουντώνει. Πρώτα απ' όλα, είδαμε αυτές τις φωτογραφίες. Νομίζω όλοι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Την ίδια στιγμή όμως, στελέχη της Χρυσής Αυγής, ήταν τον κύριο Κασιδιάρη, λένε πως αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που βλέπετε. Αυτά τα όπλα είναι ψεύτικα. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν. Από την αρχή, όταν έχει ξεσπάσει αυτή η ιστορία, ο κύριος Κασιδιάρης προσπαθεί να μας πει ότι δεν είναι αυτό που βλέπετε. Αυτό ακριβώς που δεν είναι αυτό που είπες. Νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και λέει συνεχή ψέματα. Τι είπε στην αρχή? Ο κύριος Ζουπακιάς δεν έχει καμιά σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Τον ακούσαμε. Τον είδαμε λοιπόν να φιγουράρει σε όλες τις φωτογραφίες της Χρυσής Αυγής στη συγκεκριμένη οργάνωση. Δεύτερον, τι είπε? Οι ναζιστικές στολές, αποκριάτικα πάρτι, δεν έχουν καμιά σχέση. Οι στολές της Κουκλου Κλάν, και αυτές σε αποκριάτικα πάρτι. Δεν μου λες τώρα οι χαιρετισμοί ναζιστικοί που βάζουν και μικρά παιδιά να χαιρετούν, τι είναι και αυτοί? Αποκριάτικοι χαιρετισμοί είναι? Πάντως θέλω να επανέλθουμε λίγο στα όπλα. Λέει ο κύριος Κασιδιάρης ότι είναι αυτά τα όπλα που πετούν χρώμα και που χρησιμοποιούνται στα διάφορα τέτοιου είδους σπορ. Λέω ότι και ψεύτικα να είναι. Είναι κανονικό πράγμα βουλευτές, στελέχοι, μέλη ενός κόμματος να εκπαιδεύονται σε ψεύτικα όπλα? Κοιτάξτε, εδώ δεν πρόκειται για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ελεύθερο χρόνο και παίζουν paintball. Νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και έχει φανεί αυτό από τη δράση της Χρυσής Αυγής. Γιατί έχουμε από τη μία τα όπλα. Έχουμε δεύτερον στρατιωτική εκπαίδευση. Την είδαμε στις φωτογραφίες και στον ΕΔΑ και στην ΕΔΑ στον ποταμό εκεί, στην κατασκήνωση που είχαν. Είδαμε σε άλλες φάσεις να χρησιμοποιούν όπλα. Επίσης, τους είδαμε στο Μελιγαλά να πηγαίνουν με στρατιωτική οργάνωση. Τους είδαμε με στρατιωτικές σχολές. Αυτό δεν παραπέμπει στην δομή μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης? Σε τι παραπέμπει? Σε ανθρώπους που στον ελεύθερο χρόνο τους απλώς διασκεδάζουν? Προφανώς και όχι. Και με αφορμή και τα όπλα, γιατί τα θέλουν, είναι επίσης ένα ερώτημα. Γιατί χρησιμοποιούν τα όπλα? Μήπως χρειαστεί κάποια στιγμή να πάνε μαζί όλοι για κυνήγι, για μπεκάτσες? Προφανώς όχι. Τα θέλουν για πολιτικούς λόγους, γιατί κάποια στιγμή έχουν στόχο, αν μπορέσουν, να μας βάλουν όλους στο γύψο. Και αυτός είναι ο λόγος, όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν μαζευτεί και βεβαίως οι πολύ σοβαρές δικαστικές εξελίξεις που έχει ανοίξει ξανά, Δημήτρη, με πολύ μεγάλη ένταση αυτή η συζήτηση για το αν μπορεί, αν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Και υπάρχουν πολλές απόψεις. Και υπάρχει από την άλλη και η άμυνα, ο αντίλογος της Χρυσής Αυγής, που λέει «Μας φοβάστε και φοβάστε τα ποσοστά που μπορεί να συγκεντρώσουμε στις εκλογές του Μαΐου». Ως εκ τούτου προσπαθείτε να μας βγάλετε εκτός, να μας βγάλετε έξω από το παιχνίδι.
προσπαθούν να τους βγάλουν εκτός παιχνιδιού. Γιατί? Για όλα αυτά τα οποία είδαμε πριν. Γιατί δεν μπορεί μια οργάνωση η οποία έχει αυτή τη δομή, παραστατιωτικό χαρακτήρα, όπλα να παίζει στο πολιτικό παιχνίδι με τους ίδιους όρους που παίζουν οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται έτσι. Θα αφήσει τα όπλα και αν θες και θα κατέβει στον πολιτικό αγώνα με τις απόψεις και με τις ιδέες. Εδώ δεν λειτουργούν όμως έτσι τα πράγματα. Υπάρχει αυτή η κουβέντα που λες στο πολιτικό σύστημα, αν πρέπει να κηρυχθεί εκτός νόμου και αν οι υποψήφοι της μπορούν να είναι υποψήφοι στις εκλογές. Εδώ όμως έχει δείξει η εμπειρία ότι όποιες απαγορεύσεις μάλλον λειτουργούν αρνητικά. Δηλαδή στην Τουρκία που κηρύχθηκε εκτός νόμου το Ισλαμικό κόμμα με τον Ερμπακάν, επανήλθε συνέχεια με τον Ερντογάν και πήρε πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, ο κόσμος είναι αυτός που πρέπει να δώσει την απάντηση. Αυτός πρέπει να σκεφτεί αν μπορεί να συνεχίζει να στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι χαιρετούν ναζιστικά, έχουν αυτή τη συγκεκριμένη δομή που είδαμε, έχουν σαν στόχο την κατάλυση της δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα...